πράγματι διαβάζω και εγώ και ακούω στα ΜΜΕ σήμερα ότι υπάρχουν κάποια παράπονα από άλλους ιδιώτες που κάνουν ανακύκλωση. Καταρχήν, να δούμε αν αυτοί οι ιδιώτες είναι αδειοδοτημένοι από την περιφέρεια για να κάνουν αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Το κυριότερο όμως. Δεν ξέρω. Όχι. Το κυριότερο όμως ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει υπογράψει σύμβαση με την Οικόπολη για τα ανακυκλώσιμα υλικά για 6 χρόνια. Η Οικόπολη είναι υποχρεωμένη στα 6 αυτά, ευθύς εξ αρχής να επαντρώσει τα σημεία με τους κάδους και τα ζυγολόγια της, που είναι υποχρεωμένοι όποιο ανακυκλώσιμο, οι τόνοι των ανακυκλώσιμων που φεύγουν από το νησί, έχουν ζυγολόγια. Αυτά τα ζυγολόγια θα πηγαίνουν στην Διεύθυνση Καθαριότητας, στην Περιφέρεια και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Γιατί πηγαίνουν τα ζυγολόγια στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης? Από εκεί ο Δήμος προσδοκά έσοδα. Αυτά τα έσοδα θα τα παίρνει ο Δήμος και όχι η Οικόπολης. Από τα ζυγολόγια, από τους τόμους των ανακυκλώσιμων υλικών, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι υποχρεωμένος να μας δίνει κάποια ανταπόδοση. Ο Δήμος ισχύει λοιπόν προσδοκά κάποια έσοδα από αυτά. Αυτό το προέβλεπε και η σύμβαση της ΕΑ. Εκείνο που πετύχαμε εμείς με την Οικόπολης είναι ακόμα ένας επιπλέον όρος οικονομικός. Ποιος είναι αυτός? Πέρα από την ανταπόδοση που θα μας δίνει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, αφήσαμε ένα περιθώριο 2 χρόνων στην εταιρεία Οικόπολης να ξεκινήσουμε την προσπάθεια από κοινού. Και μετά τα 2 χρόνια, εάν τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα εναποθέτουν οι δημότες μας στους κάδους που έχει τοποθετήσει η Οικόπολης βάσει της σύμβασης με το Δήμο, εάν ξεπεράσουμε σε ποσοστό το 40% του αρχικού ποσοστού που λέει η μελέτη του Δήμου, ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος να μας αποδώσει το 15% επί των κερδών του από την ανακύκλωση. Και αυτό είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για το Δήμο, οικονομικός, που δεν θα τον είχαμε με την ΕΑ. Το συμπέρασμα για μένα ποιο είναι? Εμείς ως Δήμος, αυτή τη στιγμή υπογράψαμε σύμβαση με αυτή την εταιρεία, εμείς θα καλέσουμε τους δημότες μας να εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμά τους υλικά, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, στους κάδους της εταιρείας που έχουμε συμβληθεί, γιατί από αυτά ο Δήμος προσδοκά έσοδα. Τα οποία έσοδα πιστεύουμε και εκτιμούμε ότι σε βάθος χρόνου θα είναι προς όφελος του Δημότη από τα ανταποδοτικά του. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να προσθέσω ότι η πορεία ανάπτυξης της ανακύκλωσης μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Κανένας δεν περίμενε, ούτε η υπεύθυνη της Οικόπολης, ότι μαζευόταν τόσες μεγάλες ποσότητες. Το επόμενο διάστημα, με την προώθηση που γίνεται, την δημόσια προβολή και τη διαφήμιση η οποία ακολουθεί, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις της εταιρείας να κάνει και αυτή την προβολή, θα ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες που δείχνουν αυτή την εμπιστοσύνη στην εταιρεία ανακύκλωσης και στον Δήμο για ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Να τους ευχαριστήσω και να συνεχίσουν με την ίδιο ζήλο και με την ίδια φροντίδα να κατεβάζουν στην βάση, έτσι όπως λέγεται, τα προϊόντα της ανακύκλωσης στους κάδους. Την υπομονή τους, επειδή οι κάδοι είναι στενοί και πρέπει ένα-ένα κουτάκι να πέφτει μέσα και ένα-ένα κομμάτι πλαστικό, να μην τα αφήνουν απ' έξω, γιατί δημιουργούνται άλλα προβλήματα, και να ζητήσω με την κατανόηση όλων για την καθυστέρηση αυτή που υπήρχε στην αδειοδότηση 20 μέρες, που ήταν καθαρά θέμα τεχνικό, γιατί έπρεπε να βρούμε το χώρο και δεν είναι εύκολο το 2013 να βρεις ένα τόσο μεγάλο χώρο σε ένα νησί πάνω. Τον βρήκαμε. Το επόμενο διάστημα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και όλα θα πάνε κατευχή. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πεις το εξής. Ο χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε στην Διάλη, νοικιάζεται ή η συμφωνία έρχεται μέσω του Δήμου. Υπήρχε ρήτρα ότι αν δεν ξεκινούσε 1η Απριλίου η συγκέντρωση των σκουπιδιών, θα έπρεπε να καταβάλουμε κάτι στο Ελληνικόπολης. Γιατί βιαστήκαμε δηλαδή να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία? Όταν δεν υπήρχε καμία ρήτρα, δεν υπήρχε καμία ημερομηνία. Απλούστατα, επειδή ό,τι ξεκινάει και ειδικά στο θέμα της ανακύκλωσης θέλει και κάποιο στάδιο προκαταρκτικό, πειραματικά, δοκιμαστικά ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Ξέραμε ότι ουσιαστικά ξεκινάμε όταν πέσουν και οι υπογραφές. Έπεσαν οι υπογραφές, τώρα ξεκινάμε πια συντεταγμένα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Υπάρχει αρμοδιότητα του Δήμου σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις? Είναι μόνο θέμα της περιφέρειας? Αν είναι ολόκληρο μια επιχείρηση, για παράδειγμα, που κάνει αυτή τη δουλειά, συγκεντρώνει χαρτόνια, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να επέμβει ο Δήμος? Δεν καταλαβαίνω. Είναι οχλούσα η συμπίεση του χαρτιού και. Για ποιο πράγμα είναι οχλούσα? Υπάρχει
υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν στον χώρο. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει για αυτές αν έχουν τα τοπικά. Αυτό είναι θέμα της περιφέρειας, να το έλεξε, δεν είναι θέμα του Δήμου. Ευχαριστώ.